εμείς συνεχίζουμε το διάλογο με τον αγροτικό κόσμο της χώρας, γιατί πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση μόνο με μέτρα που στόχο έχουν να γυρίσουν τα τρακτέρ πίσω. Εμείς θέλουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, και αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας, που να απαντά στα τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει στον αγροτικό κόσμο, που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν να κάνουν με την κατάσταση των ΕΛΓΑ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κλιμακώνεται η κλιματική κρίση, να έχουμε πάρα πολλές ζημιές από ακραία φυσικά φαινόμενα και ο ΕΛΓΑ να μην αποζημιώνει τους αγρότες μας. Είναι αδιανόητο να έχουμε 25% αύξηση του κόστους παραγωγής και να μην υπάρχει κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Πολιτικές για τις ελληνοποιήσεις. Ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να αξιολογούνται τα προϊόντα από τρίτες χώρες, να είναι πιστοποιημένα. Πώς θα θεωρακίσουμε την παραγωγή μας αν όλα αυτά δεν γίνουν σχέδιο ανάταξης του πρωτογενούς τομέα. Ενέργεια. Μιλάμε και μακροπρόθεσμα. Έχουμε καταθέσει το σχέδιό μας τώρα και 2 χρόνια. Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να πλήττει τον αγρότη και να είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι της εγχώριας ολιγαρχίας. Ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι προτεραιότητα οι ενεργειακές κοινότητες για αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, συνεταιρισμούς, ώστε να έχουν σταθερό κόστος τα επόμενα 15 χρόνια. Και όση ενέργεια δεν καταναλώνουν, να την πουλούν πίσω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα από αυτό το κέρδος να καλύπτουμε, παραδείγματος χάρη, την αύξηση του κόστους στα λιπάσματα ή στις ζωοτροφές. Αυτό είναι ένα βιώσιμο μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα στο Ηράκλειο, προχθές στη Βοιωτία, στην Βόρεια Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί θέλουμε μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν, που βυθίζονται στην απελπισία, να βρούμε λύσεις. Όχι επικοινωνιακές, αλλά λύσεις πραγματικές.